Στον κύριο Μαρούπα, να δούμε τώρα τι με λιγενέστε με το κουκουέ. Δεν κερδίσατε. Ελάχιστα δέκατα. Γιατί... Ούτε χάσαμε, ούτε κερδίσαμε. Αποτυπώθηκε ένας αρνητικός σχετισμός που υπάρχει για το λαό. Αποτυπώθηκε το γεγονός ότι η μεγάλη δυσαρέσκεια που γέννησε... Και να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Χριστοφορίδη, συνεχίζει. Γιώργο, καλή επιτυχία και μακάρι να πάνε καλά και τα αποτελέσματα. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ και θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, πάμε είναι, είναι γεγονός ότι η αντιλαϊκή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε μια πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια, η οποία πήγε σε πτωχευμένες για το λαό, χρεοκοπημένες για το λαό λύσεις και στη Νέα Δημοκρατία και σε άλλα κόμματα. Το βέβαιο είναι ότι η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη. Σε αυτές οι δίκες του κουκουέ, το οποίο σταθεροποιεί τις δυνάμεις του, όπως προχωρήσει η βραδιά και θα δούμε τι τάση θα υπάρξει σε σχέση και με τις ευρωεκλογές και τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, τη σταθεροποιεί. Είναι θετικό το γεγονός ότι η Χρυσή Αυγή συνεχίζει να έχει μια μεγάλη πτώση, ένα ζήτημα στο οποίο το κόμμα μας πρώτο στάτησε στη διαπάλεια απέναντι στη Χρυσή Αυγή, τόσο στους χώρους δουλειάς όσο και στις λαϊκές γειτονιές. Από αυτή τη σκοπιά λοιπόν, εμείς αυτό που λέγαμε και στο λαό προεκλογικά, ότι δηλαδή η επόμενη μέρα είναι πάρα πολύ δύσκολη, ότι χρειάζεται να οργανώσει την αντεπίθεσή του. Από εκεί θα ξεκινήσουμε και θα πιάσουμε τη δουλειά. Μάλιστα. Θα φαίνει και τη ζωή που αύριο υπάρχει Eurogroup με θέμα την Ελλάδα. Και εδώ θα είμαστε. Και τα νέα μέτρα που είναι να έρθουν. Και από εκεί και πέρα το γεγονός ότι πολλοί κόσμος συμπορεύτηκε με το κόμμα μας σε αυτές τις εκλογές. Δηλαδή, που είπατε και στην αρχή της εκπομπής, δεν είναι ότι είναι ο ίδιος κόσμος και μετρημένοι. Νέος κόσμος, πολλοί κόσμος, εξέφρασε τη στήριξη στο κόμμα. Βάλτε επώνυμα, με όλους τους τρόπους. Και με αυτόν τον κόσμο και μαζί με πάρα πολύ κόσμο που το συναντούσαμε στους χώρους δουλειάς και στις γειτονιές και που ήταν ζεστός απέναντί μας, έστεινε αυτή να ακούσει τη λέει του κουκουέ. Είμαστε έτοιμοι, ανοίγουμε την αγκαλιά μας και προχωράμε έτσι ώστε να αναχαιτήσουμε τη βαρβαρότητα που θα συνεχίσει από εκεί που την άφησε η ΣΥΡΙΖΑ.